Τα κρυμμένα μυστικά της Ναζαρέτ φαίνεται να φέρνουν στο φως οι αρχαιολογικές έρευνες στην αρχαία πόλη της Ιουδαίας, με τον Βρετανό Ken Dark, καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Reading, να υποστηρίζει επί τα από 14 χρόνια επιτόπιων μελετών ότι ανακάλυψε το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε ο Ιησούς. Πρόκειται για μια καλοφτιαγμένη υπόγεια κατοικία του 1ου αιώνα, ενσωματωμένη σε μια φυσική σπηλιά, κάτω από τη σημερινή τοποθεσία της Μονής των Αδελφών της Ναζαρέτ. I don't expect that I will ever again work on a site which is both so fascinating and catches the imagination of quite so many people around the world. Ο Ken Dark είναι πεπισμένος ότι πρόκειται για τον χώρο στον οποίο ο Χριστός μεγάλωσε με τον Ιωσήφ και τη Μαρία, παρόλο που ανάλογες θεωρίες είχαν απορριφθεί ήδη από το 1930. On archaeological grounds, that is entirely possible. Στηρίζει το επιχείρημά του στο ότι το ύφος της αρχικά διόροφης οικίας υποδηλώνει ότι δημιουργήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή από κάποιον τεχνίτη όπως ο Ιωσήφ, ο οποίος στα Ευαγγέλια αναφέρεται ως τέκτονας. Την ίδια αντίληψη φαίνεται να είχαν οι ντόπιοι ήδη από το 380. Βασική ωστόσο απόδειξη φέρεται να είναι η ύπαρξη μιας υπόγειας χριστιανικής εκκλησίας ακριβώς δίπλα από το σπίτι. Went over to the Sisters of Nazareth Convent and to my great surprise, instead of a small rock-cut tomb, there was a huge cellar full of archaeological features, including what was immediately apparent was a undiscovered cave church. Αν και ο ίδιος δηλώνει ότι ποτέ δεν θα υπάρξουν τεκμήρια που να επιβεβαιώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας τους ισχυρισμούς του, μια τέτοια ανακάλυψη θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους σύγχρονους μελετητές που επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν τον κόσμο από τον οποίο προήλθε ο Ιησούς.